Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Σήμερα είναι 5η 8 Μαρτίου 2012. Σήμερα γιορτάζουν οι ομορφότερε υπάρξει τη ζωή μα, οι γυναίκε. Α περάσουμε κατευθείαν στου τίτλου των ειδήσεων. Συνεχόμενε κυβερνητικέ συσκέψει για το οικονομικό πρόγραμμα και τι μεταρρυθμίσει. Δεκτή η πρόταση 75 βουλευτών προ τον Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, κύριο Δημήτρη Ρέπα, για το πόθεν έσχε και του ελέγχου από το 1974 μέχρι και σήμερα. Ποια γυναίκα γέννησε σε ύψο 2.000 ποδών σε στρατιωτικό ελικόπτερο Σούπερ Πούμα. Γκρίνιε Χρυσοχοίδη κατά την τελετή παράδοση και παραλαβή του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Βίντεο για την Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο Χάρη Λαζαρόπουλο και αυτό είναι το κεντρικό online δελτίο yeah. ειδήσεων yeah. yeah. από το News Bomb. Yeah. Α δούμε τι ειδήσει αναλυτικά. Yeah. Οι προαπαιτούμενε ενέργειε για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματο πριν από τη νέα Δανειακή Σύμβαση, καθώ και η οργάνωση και λειτουργία του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, απασχόλησαν το Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα σύνθεσή του. Στη συνέχεια, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμιση τη Δημόσια Διοίκηση συγκλήθηκε προκειμένου να σταχυλογήσει τι τομέ που πρέπει να γίνουν άμεσα στη δημόσια διοίκηση, όπω τουλάχιστον επιτάσσει η Τρόικα. Αποδεκτή έκανε ο Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ελεκτρονική Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Ρέπα, στην πρόταση νόμου 75 βουλευτών για την τροποποίηση του νόμου περί δήλωση και ελέγχου περιουσιακή καταστάσεω βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών μέσων μαζική επικοινωνία και άλλων. Με την πρόταση αυτή προβλέπονται μεταξύ άλλων αναδρομικό έλεγχος των δηλώσεων πόθενέσχε, διεύρυνση τη υποχρέωση και την υποβολή δήλωση περί δημοσιοποίηση των στοιχείων του πόθενέσχε πολιτικών και λοιπόν υπόχρεων προσώπων, επιχειρηματιών, μέσων μαζική επικοινωνία, δημοσιογράφων και άλλων, με παράλληλη αναφορά τη αξία των περιουσιακών στοιχείων. Απόδοση ή και περιέλευση στο δημόσιο περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε πολιτικό πρόσωπο και δεν περιελήφθησαν στη δήλωση του Πόθεν Περισσότεροι από 1.800 αστυνομικοί τη ομάδα Δία και άλλων υπηρεσιών θα βγουν από αύριο το πρωί στου δρόμου για την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα και την ανομία. Την κατηγορηματική αυτή δήλωση έκανε ο νέο Υπουργό Προστασία του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, κατά τη διάρκεια τη τελετή παράδοση και παραλαβή του Υπουργείου. Όπω σημείωσε χαρακτηριστικά πριν από 15 μήνε, όταν άφησε το συγκεκριμένο Υπουργείο, το προσωπικό τη ομάδα ήταν 2.000 άνδρε και γυναίκε και 1.000 μοτοσυκλετιστέ, ενώ σήμερα απαριθμεί μόνο 1.300. Θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα αξιώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντο, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή προκειμένου να δοθεί το πράσινο φω στην Εκκλησία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Πεντέλη. Ο Υπουργό κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να λυθούν κεφαλαιώδη ζητήματα όπως είναι αυτό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στην Πεντέλη, κάτι το οποίο εξετάζει ήδη το Υπουργείο. Μια ιδιαίτερη πτήση ζωής κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας σήμερα το πρωί. Πλήρωμα ελικοπτέρου Super Puma κλήθηκε να μεταφέρει από τη Σύφνο στην Αθήνα 33χρονη έγκυο. Ωστόσο, οι πιλότοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία καθώ είχε ξεκινήσει η διαδικασία του τοκετού. Το ελικόπτερο κατευθύνθηκε προ τη Σύφνο, προ τη Σύρο, με συγχωρείτε, ω το πλησιέστερο νοσοκομείο, όμω λίγο πριν από την προσγείωση και ενώ το Super Puma πετούσε στα 2.000 πόδια, η γυναίκα μόνη τη γέννησε μέσα στο ελικόπτερο ένα υγιέστατο παιδάκι. Η νέα μαμά έλαβε τι πρώτε οδηγίε και τι πρώτε βοήθειε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Σύρου, ενώ ο κυβερνήτη του ελικοπτέρου θα γίνει ο ανάδοχος του παιδιού. Και ύστερα από αυτή την ευχάριστη είδηση, να κλείσουμε με ευχές για τα ομορφότερα πλάσματα τη πλάση, τι γυναίκε. Σε όποια εποχή και αν κοιτάξουμε, το θηλυκό στοιχείο έδινε το στίγμα του σε κάθε μορφή τέχνη, από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο και από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Η γυναίκα ήταν, είναι και θα παραμένει η ομορφότερη σκέψη για τον κάθε καλλιτέχνη. Αυτό που ξυπνάει τα πάθη και δίνει το λάκτισμα στο Πινέλο για δημιουργίε μαγικέ. Α δούμε το βίντεο που έχουν επιμεληθεί η Διονυσία Προκόπη και ο Μπάμπη Παναγία, μάνα, κόρη, αδελφή, σύζυγο ή πεθερά ή και ερωμένη ακόμα. Πάντα μια γυναίκα υπάρχει στο μυαλό μα. Πάντα για καλό ή για κακό σκοπό. Αλλά τουλάχιστον δυναμικά. Έτσι είναι η ζωή, κυρίε και κύριοι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το αποψινό δελτίο ειδήσεων από το newsbomb.gr. Σα ευχαριστούμε πολύ που μα παρακολουθήσατε. Εμεί ραντεβού αύριο εδώ. Γεια σα.